Δεν μπορούμε να είμαστε αδρανείς μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις που μας φορτώνουν με βαρβαρότητα νέα προβλήματα στα προϋπάρχοντα που είχαμε. Με ρώτησε ένα συνάδελφος, δεν φοβόμαστε? Δεν φοβόμαστε, συνάδελφοι, ούτε το κρύο, ούτε την πανδημία. Παίρνουμε βεβαίως όλα τα μέτρα για να προφυλάξουμε την υγεία, τη δική μας την προσωπική, αλλά και των ανθρώπων γύρω μας. Όλα αυτά τα μέτρα τα παίρνουμε, που μας λένε οι λοιμοξιολόγοι. Όμως, συνάδελφοι, είμαστε τρομοκρατημένοι από τις πολιτικές που εφαρμόζονται, όπως αυτές που τις ακούτε τώρα. Να μια πολιτική. Η βαρβαρότητα αυτή με τις αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος και του αερίου. Πώς είναι, ακούσατε κανένα να δικαιολογήσει αυτές τις τρομερές αυξήσεις? 80%, 100%, 200% και ξαναέρχονται πίσω. Είναι καπιταλισμός, συνάδελφοι. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι τιμές καθορίζονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Τη ζήτηση την έχουμε εμείς. Την προσφορά την έχουν τα μονοπόλια. Τα μονοπόλια που κυβερνάνε τον κόσμο. Και τώρα θα μας ζητήσουν να πληρώσουμε εμείς αυτές τις αυξημένες τιμές στο ρεύμα και στο αέριο. Δεν μένουμε βουβοί. Φωνάζουμε, διεκδικούμε και απαιτούμε να μας επιστραφούν όλα αυτά που μας έχουν εκλέψει. Και δεν είναι λίγα. Σήμερα και από τη Θεσσαλονίκη, όπως και από κάθε μεγάλη πόλη της χώρας μας, οι συνταξιούχοι στέλνουν μήνυμα προς την κυβέρνηση και προς κάθε άλλη κατεύθυνση ότι η πανδημία δεν σημαίνει αμνησία, δεν σημαίνει απραξία. Τους λέμε, μας πήρατε πολλά, με αγώνα διεκδικούμε όλα όσα άδικα μας έχετε αφαιρέσει. Στέλνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το μέρισμα των 250 ευρώ δεν είναι γομολάστιχα για να σβήσουμε όλα αυτά που διεκδικούμε. Όλα αυτά που μας έχουν περικοπεί από όλες τις κυβερνήσεις. Ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τη λογική του ότι έγινε, έγινε. Ότι δεν θα παραιτηθούμε από κανένα από τα αιτήματά μας. Ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να υλοποιηθούν αυτά τα δίκαια αιτήματά μας. Συναδέλφες, συνάδελφοι, το μέρισμα των 250 ευρώ που μας πετάει σαν ξεροκόμματο η κυβέρνηση και μάλιστα το πετάει σε όσους από εμάς έχουμε σύνταξη μικρότερη από 600 ευρώ, είναι εμπεγμός, είναι προσβολή για τους συνταξιούχους. Είναι το ψίχουλο από το καρβέλι που μας έχουν εκλέψει από το 2012 μέχρι και σήμερα. Όμως οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε τις δεκάδες περικοπές που αφαίρεσαν το 30% από τις κύριες και το 50% περίπου από τις επικουρικές μας συντάξεις. Δεν ξεχνάμε ότι με την κατάργηση του ΕΚΑΣ μας αφαιρούν κάθε χρόνο 850 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν ξεχνάμε την κακρεούργηση των αναπηρικών συντάξεων. Δεν ξεχνάμε αυτό που έγινε με τις συντάξεις χειρίας. Δεν ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση κατέστησε συνταγματικό στο σύνολό του το νόμο Κατρούγκαλου που προεκλογικά υποσχόταν ότι θα τον καταργούσε. Δεν ξεχνάμε ότι με βάση αυτόν τον νόμο οι νέοι συνταξιούχοι έχουν υποστεί πάνω σε όλες τις προηγούμενες περικοπές και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Δεν ξεχνάμε τις νέες μειώσεις που θα υποστούν οι επικουρικές μας συντάξεις μετά από τη δημιουργία
του Ταμείου της Επικουρικής και Φαιδοποιητικής Ασφάλισης και το τζογάρισμα των σε χρηματιστηριακά προϊόντα των εισφορών των ασφαλισμένων και όχι μόνο ταμείο που θα αρχίσει να λειτουργεί από τις αρχές του καινούργιου χρόνου. Οι πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό της για το 2022 με συγκεκριμένα νούμερα. Σε ό,τι μας αφορά ως συνδικαλιστικές οργανώσεις, καλέσαμε επανειλημμένα και καλούμε για ακόμη μία φορά τους συνταξιούχους να τηρούν τα μέτρα προστασία τους, να φορούν μάσκες και ό,τι άλλο χρειάζεται, να εμβολιαστούν, αξιοποιώντας τα επιστημονικά επιτεύγματα που όμως δεν αποτελούν πανάκια για την αντιμετώπιση της πανδημίας και κυρίως δεν δικαιολογούν τις σοβαρότατες ευθύνες της κυβέρνησης. Μ' αγώνες έχει γίνει, η ασφάλιση δεν είναι για παζάρια και για διάλυση. Εμπρός, λαέ!